Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί για τα δίδυμα αγγελούδια. Μάταια οι γονείς τους όλες αυτές τις ημέρες ήλπιζαν σε ένα θαύμα ότι η Βασιλική και η Σοφία Φιλιπποπούλου είχαν καταφέρει να γλιτώσουν από τις φλόγες. Βρέθηκαν σφιχταγκαλιασμένες με τους παππούδες τους στο οικόπεδο Τάφο, όπου εγκλωβίστηκαν μαζί με δεκάδες αλαθήματα πάνω από την Αργυρά Ακτή. Η οικογένεια είναι σε κατάσταση τραγική. Είναι αλήθεια η τραγωδία για αυτούς τους ανθρώπους και τους ίδιους τους γονείς είναι το απόλυτο δράμα. Όταν έχασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αγωνία τόσες μέρες, η λέξη κόλαση δεν αποδίδει αυτό το οποίο πραγματικά ζήσαμε αυτές τις μέρες. Φανταστείτε λοιπόν τι κόλαση ζει αυτή η οικογένεια. Οι σωροί τους ταυτοποιήθηκαν χθες το βράδυ. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ένας φίλος της οικογένειας. Ο επίλογος γράφτηκε και οι τέσσερις βρέθηκαν αγκαλιά. Ούτε ο θάνατος δεν μπόρεσε να τους χωρίσει. Τραγικός επίλογος και για τον 13χρονο Δημήτρη Αλεξόπουλο. Η οικογένειά του τον αναζητούσε, ελπίζοντας ότι έχει διασωθεί, καθώς υπήρχε φωτογραφία που τον έδειχνε να έχει φτάσει στη θάλασσα. Όμως το αγόρι δεν κατάφερε να γλιτώσει. Στη μακάβρια λίστα των νεκρών προσθέθηκε ακόμα μία γυναίκα. Πρόκειται για 42χρονη Μαρία, η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Ήταν αδύνατο να ξεφύγει μόνη της από τις φλόγες. Η Μαρία ήταν ανάπηρη. Δεν μπόρεσε να τρέξει να σωθεί από τη φωτιά. Την πρόλαβαν οι φλόγες. Έφυγε σήμερα μετά από αγώνα που έδωσε στην εντατική. Οι φλόγες και ο καυτός καπνός έκαψαν και τα πνευμόνια. Καλό ταξίδι, Μαράκι. Θρήνος και στην οικογένεια της 88χρονης Αγγελικής Γιαννοπούλου. Βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μάτι. Ο γιος της έτρεξε να τη σώσει, όμως δεν πρόλαβε να φτάσει. Της μίλαγα στο κινητό μέχρι που σταματήσανε οι επικοινωνίες. Εγώ ήμουν στο δικό μου σπίτι, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός, και με διώξαν από το σπίτι η γυναίκα μου, γιατί εκείνη με έβγαλε από το σπίτι, και άρχισα να πηγαίνω προς τη μητέρα μου. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάω. Η τραγική ιστορία των νεόνυμφων Ιρλανδών, του Μπράιον Ο'Κάλαχαν και τη Ζόη Χόλοχαν, που ταξίδευσαν στο Μάτι για το μήνα του μέλητος, έχει συγκινήσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, η γυναίκα βρίσκεται ανάμεσα στους εγκαυματίες. Βρετανός δημοσιογράφος βρέθηκε σήμερα στο νεκροτομείο για να συλλέξει πληροφορίες. So, a fireman called Manos from Rafina Station. He took her from the back of the car in his arms. First, he put water over her because there was smoke coming from her clothes. She was wearing a long dress and there was different parts of smoke. So then he put water on her, taken his arm, put her in the fire truck at the front. And she said that my husband is back there. And they said, you know, don't worry, we'll try and find him. Ανίποτη θλίψη και για την οικογένεια Φίτρου. Χθες το βράδυ ταυτοποιήθηκαν οι σωροί του 54χρονου Γρηγόρη και του 11χρονου γιου του Ανδρέα. Η ενημέρωση για την ταυτοποίηση έγινε στη μητέρα της οικογένειας, παρουσία ψυχολόγων στο νεκροτομείο. Ήδη είχε βρεθεί νεκρή η 13χρονη κόρη της Εβίτα, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο όταν πήδηξε σε γκρεμό προκειμένου να σωθεί από την πύρινη λέλαπα που αφάνισε το μάτι.